Χρήστο, ποδαρικό στο θέσφορον 4 με 18 πόντους, 17 rebound και 8 assist, παραλίγο triple double, παραλίγο, σε ένα match που κερδίσατε με 39-33 τους Coca Juniors, μια παρουσιακή ομάδα του θέσφορον 4. Ξεκίνημα Rising League, πες μου λίγο τι έγινε στο παιχνίδι, πες μου πώς πήρατε αυτή τη νίκη. Ξεκινήσαμε πιο καλά, με εύστοχα σουτάκια, καλό μπάσκετ, παίξαμε άμυνα. Ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μπροστά, αλλά στην τελευταία περίοδο με τα τριποντάκια των Κοκατζούνιο, λίγο δεν ξέρω. Χάσαμε λίγο τη συγκέντρωση, στην άμυνα λίγο καθίσαμε. Τα σουτάκια δεν έβγαιναν, έχει πλησίασαν οι αντιπάλοι. Αλλά... Μου θυμήσατε την ομάδα του FIBA 3-on-3, σαν να είναι η συνέχεια, έτσι. Παίξατε πολύ οργανωμένα, κρατήσατε το ρυθμό. Απολύτως σε εσάς, πήρατε και rebound, εσύ είχες 17, 13 ο Σαμπανίδης, 12 ο Γιαννέλης. Πού κρίθηκε το παιχνίδι, πού κρίθηκε αυτό το πρώτο παιχνίδι, γιατί ήταν και η άλλη ομάδα πολύ αγχωμένη από την αρχή? Πιστεύω σε όλα, είμαστε καλύτεροι εκτός από τα rebound. Και όμως από αυτό πήγαμε να το πληρώσουμε. Ναι. Δηλαδή από το γεγονός ότι οι αντίπαλοι είχαν περισσότερα rebound, νομίζω, φυσικά, αλλά έτσι μου φάνηκε, πάλι να το κάναμε. Σίγουρα η Neutral Alliance είναι η ομάδα η δυνατή. Τι μπορούμε όμως να περιμένουμε φέτος στο πρωτάθλημα της Rising League, που είναι καλό πρωτάθλημα, από τους Killamall? Εμείς πάμε για να παίρνουμε όλα τα μάτς και αν τύχει και βγούμε πρώτοι, πάμε για την πρωτιά και εκεί. 26 double-double περιμένουμε από σένα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε 26 double-double. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.